Η ψήφιση του νομοσχεδίου την περασμένη Κυριακή επισκίασε τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Έπαψα πλέον να πείθομαι. Αισθάνομαι αγανακτισμένος, δήλωσε ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης, ο οποίος καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά κατά των πολιτικών και ιδιαίτερα των βουλευτών και των στελεχών της κυβέρνησης. Η ρύθμιση για το συμψηφισμό των χρεών των επιχειρήσεων, πρόσθεσε, αποσύρθηκε για να ενταχθεί σε άλλο νομοσχέδιο, κάτι που δείχνει τον καθαρό εμπεγμό σε βάρος του επιχειρηματικού κόσμου. Κάθεται το απίστευτο θαύμα να έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι, επομένως, να ξέρετε όλοι ότι από εδώ και πέρα έχουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Όσοι από εμάς επιβιώσουν βέβαια, διότι με τα κουρκουλούκια που μπλέξαμε, βλέπω να τελειώνουμε να ξεμπλέκουμε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό έχω να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ψηφίζαν το περιβόητο νομοσχέδιο, αυτό εδώ είναι. Στο έδειξε και προηγουμένως, όλες αυτές τις σελίδες. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει βουλευτής που το διάβασε από την Παρασκευή το πρωί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που το ψήφισε. Έτσι. Έτσι. Είμαι βέβαιος, αλλά τέλος πάντων το ψηφίσαν όμως όλοι. Είμαι τόσο σίγουρο ότι είναι για το καλό της χώρας και βέβαια για μένα το κυρίαρχο θέμα όλης της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ότι η ανάπτυξη και η οικονομία της χώρας εξαρτάται αν το γάλα λέγεται φρέσκο παστεριωμένο και αν είναι 2 ημερών ή 5 ημερών. Και θέλω να με πείσουν εμένα ότι αυτό το επέβαλε η Τρόικα ή το επέβαλε οποιοδήποτε ξένο. Είμαι, δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα δεν κάναν τίποτα εδώ. Έτσι. Όπως θέλω να μας πείσουν ότι όλα αυτά έπρεπε να περάσουν σαν προαπαιτούμενο της Τρόικα. Έτσι. Για να πάρουν τη δόση. Για να πάρουν τη δόση. Δεν πείθουν. Έχω πάψει να πείθουν πλέον. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τουλάχιστον ξέρετε τις πολιτικές μου πεπιθήσεις και την πολιτική μου διαδρομή. Είμαι αγανακτισμένος πλέον. Και είμαι αγανακτισμένος γιατί. Για να σας πω, γιατί είμαι αγανακτισμένος. Είμαι αγανακτισμένος διότι είμαστε 6 χρόνια σε ύφεση. Το μόνο που κάνουμε είναι να περνάμε προαπαιτούμενα μέτρα τα οποία είναι στην κατεύθυνση του να εισπράττουμε φόρους, να μειώνουμε εισοδήματα και αυτό πρέπει να κάνουμε, να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη, να βγούμε από την κρίση, δεν το κάνουμε. Το βλέπετε όλες τις δουλειές μας. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, εγώ διερωτώ με δηλαδή, πού θα πάει. Είχα ένα τριήμερο εφιαλτικό και ποιος δεν με πήρε τηλέφωνο, ποιος συνάδελφός μας, δηλαδή ποιος κλάδος και ποιοι δεν με πήραν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Όλο κάτι έβγαινε. Έβγαιναν διάφορα διαρροές στον τύπο, με έπαιρναν τηλέφωνο, πέραν από τις γατζίδες. Μίλησα με φαρμακοποιούς. Με πήραν για τις ρυθμίσεις. Για τον συμψηφισμό και εγώ ήμασταν για τον συμψηφισμό. Είμαστε σε επικοινωνία να μπει ο συμψηφισμός και την τελευταία στιγμή το αποσύρουν. Θα του φέρω ένα καινούργιο νομοσχέδιο. Για τις ρυθμίσεις είχαμε την αμαρτωλή 25η διεύθυνση. Καταργεί την άδεια, μάλλον την έγκριση από την 25η διεύθυνση. Δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίσει μόνος του για το αν θα παραταθούν οι δόσεις ή θα παραταθεί το κεφάλαιο. Υπουργός Οικονομικών Αναπληρωτής, ο κ. Σταϊκούρας. Αν αυτός πάρει μια απόφαση για να γίνει παράταση και να επιβιώσει η επιχείρηση, πρέπει να το κρεμάσετε από εδώ κάτω. Ήταν γνωστό το θέμα. Για μένα το επιμελητήριο είναι το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί. Και πρέπει να είναι το τελευταίο γιατί εδώ χάνει το σπίτι μας, χάνει τη δουλειά μας. Θα συμβεί το επιμελητήριο. Α ρημάξει τα παιδιά, άμα δεν το θέλουν. Και εκεί συμφέροντα είναι πάλι. Ο ΣΕΒ έγινε σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών. Διότι ο ΣΕΒ είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει κυρίαρχος. Να παρέχουν τις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και σε μη μέλη. Εμείς για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο έχουμε 4 άτομα, παιδιά. 4 άτομα. Το κόστος των 4 ατόμων είναι το λιγότερο 70.000 το χρόνο. Από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα 5 ευρώ που παίρνουμε ξέρετε. Μικρούς επιχειρηματίες, ανθρώπους οι οποίοι αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν το βλέπουμε καθόλου συντεχνιακά, ούτε με κλειστό επάγγελμα, ούτε ζητούμε καμία χάρη. Επειδή έκανε ένα αφορισμό προηγουμένω για το πολυνομοσχέδιο, έστω και μία πρόταση που κάνετε από την επιμελητήρια, έστω και μία πρόταση τα τελευταία χρόνια, έγινε δεκτή από την κυβέρνηση. Ωραία. Τι νόημα έχει το μόνο που είναι σε μία διαβούλευση και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα βγει, είναι μία, αυτό που κάναμε για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στην οποία είχαμε μια σοβαρή εμπλοκή, αλλά και εκεί το πράγμα κολλάει.